χαμήλιος ρυθμού ζήτω ριζοκάρπασο. Ετοιμάζεται πυρετοδός για το γάμο της 30ετίας. Οι καμπάνες θα χτυπήσουν χαρμόσυνα και τα σκαλιά της εκκλησίας θα ανέβουν ο Χρήστος Αχιλλέος μαζί με την εκλεκτή της καρδιάς του, Χριστίνα Χαλκίτη, που επέλεξαν να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου στο χωριό του Γαμπρού. Για πρώτη φορά μετά από 27 ολόκληρα χρόνια, εδώ στο κατεχόμενο ριζοκάρπασο και συγκεκριμένα στην εκκλησία του Αγίου Συνεσίου θα πραγματοποιηθεί γάμος, τον οποίο θα τελέσει ο Πάτερ Ζαχαρίας. Το ευτυχισμένο ζευγάρι μίλησε στον Αλφα. Θέλαμε να κάνει ο παπάς Ζαχαρίας ένα γάμο δεκάτο ελληνικό, πότε θέλετε, λάλη μας. Θέλα και εγώ να παντρευτούμε δεκάτο, μου αρέσει πάρα πολύ. Κάποιος έπρεπε να κάνει αυτή την αρχή, ας πούμε, να ξεκινήσει να παντρεύεται δεκάτο. Όλα είναι σχεδόν έτοιμα. Ο γαμπρός κτηνοτρόφος στο επάγγελμα σφάγιασε 9 εγωπρόβατα για να ευχαριστήσει τους καλεσμένους του στο γλέντι. Η νύφη πανέτοιμη να λάμψει μέσα στο κατάλευκο της νυφικό. Πολύ βοήθεια από τις κουνιάδες μου, από τους συγγενείς και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ιδιαίτερη μέρα ξημερώνει αύριο για το ριζοκάρπασο, αφού ο γάμος του Χρήστου και της Χριστίνας θα ξαναζωντανέψει το χωριό. Είναι πολύ σημαντικό, διότι δεν ξαναγίνει και επί 20 χρόνια και παραπάνω. Χρόνια πολλά, ευτυχισμένα να ζήσουν χαρούμενα. Οι διοκτήτες του Γιαννάκης Ρέστοραν, όπου το ζευγάρι θα δεχτεί συγχαρητήρια, ετοιμάζει τους φούρνους για το αυριανό τραπέζι. Εν έχει πλάσμα σήμερα στο χωρκό. Ο κάθε ένας να πάει να αγοράσει εκείνα που να χωρίσει για το γάμο. Είναι πάρα πολύ ενέργεια. Επειδή είμαι Τουρκοκύπρια, ο άντρας μου είναι Ελληνοκύπριος, ένας μειχτός, ένας γάμος και θα είναι πάρα πολλά καλός και ωραία για την ελπίδα μας, για εκείνα που νιώχουμε, εκείνα που θέλουμε. Ένα ταξίδι της Χριστίνας στον Απόστολο Ανδρέα πριν 4 χρόνια με ξεναγό το Χρήστο έμελε να ήταν αυτό που θα την έκανε μόνιμο κάτοικο Καρπασίας. Λοιπόν, για μένα και να πάει ένα συχνά από εκεί στο καλό χωρκό και βρεχούμαστε, ώστε να τη φέρω κάτω με το χωρκό. Αλλά μου ρίστη να μπορείς να έρθεις πολλά, όχι λαλό της. Εμένα η δουλειά μου και κάτω. Έχει απ' όλα, δεν λείπει κάτι στα παιδιά. Και μεγαλούν είναι πιο σωστά, πιστεύω. Επιθυμία του ζευγαριού είναι να καταφέρει να κτίσει το δικό του σπίτι στο ριζοκάρπασο για να στεγάσει την τετραμελή οικογένειά τους. Και εμείς με τη σειρά μας να τους ευχηθούμε η ώρα η καλή.